Ρε, τι άνθρωπος Ελά, είμαι. παιδί. Αγάπη, θα μου σπάσει τα δόντια. Μην Λοιπόν, τον χτυπάς. ευχαριστούμε, Σεφ. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Bye. Φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια σου, Σεφ. Πώς θα μιλήσουμε και με άλλο κόσμο. Ρε, αγάπη, βγάλε. Μιλήσω. Ποιος είναι η Αντζελίνα? Πατάω, ρε παιδί μου, αλλά δεν Πώς γίνεται. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάποιος ξέρει να μας πει γάμο το κερατό. Άλαλα, ο παπάς μου έκανε live. Να, βγάλε την Αντζελίνα την ναι, καραλή. Κάτσε, παιδί μου, μη βάζει το γάντι και μετά μαγειρεύεις. Δεν πιάνω, δεν πιάνω. Ο παπάς μου έκανε request. Αγάπη, φέρε μου ένα σουρωτήρι. Α, δεν ένα έχω. Σουρωτήρι. Πού θα σου δώσω τα μακαρόνια? Έχω, έλα, ψέματα είπα. Ψέματα είπα. Μη λοιπόν. Μου πεις ότι είναι αυτό το σουρωτήρι. Όχι, αγάπη μου, αυτό εδώ, εδώ, εδώ. Έλα, έλα, γκρινιάρι. Μη μου πεις ότι είναι αυτό το σουρωτήρι, θα τρελαθώ. Όχι, για τις πατάτες είναι αυτό, άσχετε. Ούτε το άλλο. Λοιπόν, θέλω να του δώσω μία μπουνιά, πραγματικά. Να του δώσω. Θέλω να σου σκάσω ένα φιλία. Εκεί είναι το σουρωτήρι, baby. Γιατί σε έχω ερωτευτεί. Άλλα, Τζελίνα, θέλω Τζελίνα. Δεν ξέρω. Μάντα με κοιτάζεις, ντρέπομαι. Πού είναι η Αντζελίνα? Ας πάλι κόλλησε αυτό. Πάλι κόλλησε. Τι να κάνω, παιδιά, όλο κολλάει. Μάλλον θέλετε πολύ να μας μιλήσετε. Πατά δεν εξηγείτε. Δώσ' τον μια, λέει. Δώσ' τον μια. Α, μου δίνετε το α. Μου δίνετε την έγκριση. Πολύ βίαιοι είναι οι θεατές σου, αγάπη. Πολύ βίαιοι. Αχ, ξεχνάς τις παλιές εποχές που σκίζαμε μπλουζάκι. Μπλουζάκι. Το γράψατε. Ούτε καρδιές, ούτε, ούτε τίποτα δεν μου κάνετε. Αγάπη, αυτό είναι το σουρωτήρι της Μπάρμπι εδώ. Αγάπη, με έχεις πρίξει πια όλη την ώρα. Μπορώ να φάω ένα μακαρόνι? Ναι, φάω ένα μακαρόνι. Κωνσταντίνα! Να το κορίτσι! Μάικο, ποια είσαι? Η Αγγελίνα. Πού είσαι, Αγγελίνα? Είμαι στο Βόλο. Αγαπώ Βόλο, έχω περάσει φανταστικά, Αγγελίνα μου. Έχω περάσει στο Βόλο. Αχ, είμαι πολύ αγχωμένη τώρα. Γιατί, παιδί μου, αγχώθηκε? Και εγώ αγώνομαι, την τρώω. Κωνσταντίνα μου, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ, γλυκούλα μου. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 15. Γλυκάκι μου, έλα, όμορφο. Εσύ είσαι πολύ όμορφη. Γλυκάκι μου. Αγγελίνα. Τρέμω τώρα. Να σου πω, Αγγελίνα. Τρέμω. Ναι. Τι τάξη πας? Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη. Λοιπόν, τώρα τη διανύεις την τρίτη, σωστά, δεν έχεις, δεν έχετε ολοκληρώσει. Όχι, όχι, τώρα πηγαίνω τρίτη. Θα τη δώσω μία μπουνιά, γιατί είναι 5 η ώρα και δεν έχω φάει. Όχι, γιατί σου είπε να με βάλεις στο live. Ναι, καρδιά μου, αλλά δεν κάνει τίποτα άλλο έξω από το να μου λέει ποιο να κάνει. Να σου κάνει παστίτσιο, ρε εσύ. Κοίτα εδώ, Αγγελίνα. Με έχει πρίξει ότι δεν έχω σκεύη. Ότι δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Αχ, έχω θέση. Κωνσταντίνα μου, δείξε μου λίγο το σκυλάκι σου. Δείξε το μίσου. Φοράω το μίσου. Πού είναι το άλλο? Είναι γλύκας. Είναι γλύκας. Είναι γιατί πήρε από τη μάνα του, βρε αγάπη. Έτσι, έτσι. Α, το τούλι. Πού είσαι στο Βόλο? Δεν άκουσα, συγγνώμη. Το Βόλο λέει που μένεις, λες και ξέρει. Εγώ ξέρω. Πού ξέρει, μωρέ. Εγώ έχω περάσει στο Βόλο. Αγάπη, σε παρακαλώ, μαγείρευε, γιατί αποσπάσε. Έχω περάσει στο Βόλο βραδιές πολύ ωραίες. Δεν μένω κέντρο. Βραδιές μαγικές. Φωνάρα, φωνάρα. Τι? Φωνάρα, λέω, φωνάρα. Φωνάρα, φωνάρα. Από φωνή κορμάρα. Εγώ λέω να το χτυπήσω. Σε είδα και στο Just the Two of Us, ήσουν πάρα πολύ καλή. Θέλω να ξαναρχίσουν τα γυρίσματα. Εγώ. Το βλέπεις, Αγγελίνα, το βλέπεις? Ναι, το βλέπω. Ποιος άλλος σου αρέσει? Γλυκάκι μου, ποιος άλλος σου αρέσει? Κοίτα το. Μου άρεσε πολύ ο Κώστας, ο Καραφώτης. Είναι, ωραίο είναι παιδί, ναι. Να σου πω, θυμάσαι πως είμαστε 15 ετών εμείς. Αχ, τι μας θύμισες, πριν 5 χρόνια. Δεν κατάλαβα, Γελίνα, γιατί γέλασες που είμαι μόλις 26 ετών. Δεν είπα εγώ κάτι. Εγώ ίσα ίσα δεν σε έκανα ούτε 26. Εγώ, η μαμά εγώ σου σε κάνω... Θέλω να μας πει. Τι? Η μαμά σου ήτανε. Ναι, είναι κάτω. Μπορώ να τη δω. Αδέλφια έχει. Ποιο, με ποιο μήνυμα. Α, θες. Να δω και τη μαμά της. Ναι.
Ντρέπεται λίγο. Μη μου κάνει και μίληση. Η μαμά μου ντρέπεται λίγο, αλλά θες να φωνάξεις τον αδερφό μου, έχω και έναν αδερφό. Ναι, ναι, φώναξε αδερφό. Ό,τι έχεις. Μισό λεπτάκι. Ό,τι έχεις καλό είναι. Βασίλη, έλα λίγο πάνω. Καλέ, τι ωραίο πράγμα η τεχνολογία. Έχω χαρεί πάρα πολύ. Μου έχετε φτιάξει τη διάθεση σήμερα. Είστε ότι καλύτερο μπορούσε να μου πει. Περίμενε, θα σε πάω στο δωμάτιό μου να το δεις. Λοιπόν, το δωμάτιό μου είναι αυτό. Είναι ροζ γεμάτο. Ναι. Και εδώ έχω πάρα πολλά. Έχω και ένα ηχείο. Αγάπη μου, κοίτα τι ωραία. Και εδώ είμαι εγώ. Μωρό. Είμαι ναι. Και της μοδός τώρα. Ναι. Προμπά. Πού είναι ο Βασίλης? Κάτι να τον φωνάξω, περίμενε. Βασίλη! Άσε με! Δεν θέλει. Εντάξει. Δεν θέλει, δεν θέλει. Άσε με τον Βασίλη, δεν θέλει. Φιλάκια πολλά, πάμε φιλιά στο Βόλο, φιλιά. Ευχαριστώ πολύ που με έβαλε. Φωτογραφία, φωτογραφία. Θα βγάζουμε μόλις φωτογραφία. Φωτογραφία, κάνει screenshot. Εντάξει. Έλα, πάτα το, γιατί δεν έχουμε χέρι. Μισό. Κανείς δεν μπορεί να τη βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Σε παρακαλώ, στείλ τη μας. Θα σου τη στείλω σε σένα. Ναι, μπορείς. Ναι, την τραβάω. Τράβηξα, δεν ξέρω, κάτσε, περίμενε. Δυσκολεύομαι. Όχι μόνο εσύ, αγάπη μου, όλοι, κανείς δεν μπορεί. Και εγώ προσπαθώ, κανείς δεν μπορεί. Please. Έλα, 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 τραβάω. Το έχουμε. Δεν αντέχω. Ναι, νομίζω ότι. Κάτι και η γλώσσα κυριολεκτικά. Περίμενε. Α, βγήκε. Βγήκε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, σε κάθε γραμμή έχω και καινούριο προπ. Γάντι, σκυλί, Τζον. Εσύ είσαι το προπ. Κωνσταντίνα, σε αγαπάμε και έλφια χρωστάμε. Κι εγώ σα αγαπώ και εγώ χρωστώ. Α, έκανα και εγώ ρήμα. Θα κάνεις τίποτα εσύ φαΐ. Αγάπη, καθαρίζω την κατσαρόλα. Παιδιά, δεν θα φάμε. Έχω κατα... Με ρωτάτε πώς έχω αδυνατήσει. Μία τα μαγειρεύω χάλια. Μία τα μαγειρεύουν οι φίλοι μου χάλια. Μία δεν ξέρω να μαγειρεύουν. Ας έρθει κάποιος να μου μαγειρέψει. Σας παρακαλώ, ένα σεφ. Είπε ο σεφ να βάλω και αυγό από το στρατόπεδο. Στο... Θα βάλεις. Δεν θυμάμαι που είπε να το βάλω το αυγό. Σε παρακαλώ, αν είναι να το βάλεις κάπου που δεν ξέρεις, μην το βάλεις καθόλου. Να μας στείλει παλιά σεφ. Που είπε να το βάλουμε. Βάζουμε αυγό, παρακαλώ πολύ. Από το κοντρόλ έχουμε άλλη γραμμή. Τέλειο. Εσύ να με φέρεις γεμιστά, φέρε μου. Κάτσε, go live with. Βγάλε γραμμή στον αέρα. Σας παρακαλώ, φέρτε ό,τι έχετε. Ευχαρίστηση. Στα μακαρόνια λέει να το βάλεις. Το αυγό σκέτο, ομό. Περίμενε, να βγάλουμε τη γραμμή που λέει που να το βάλεις. Decline μας έκανε αυτός που είπε με τα γεμιστά. Αυτός υπόσχεται και εξαφανίζεται, έτσι είναι, έτσι. Και μετά ανακατεύεις. Έρχομαι, λέει. Ποιος έρχεται. Ποιος έρχεται. Ούτε καρδιές, ούτε αγάπη, ούτε στήριξη, ούτε υποστήριξη. Τίποτα. Και decline. Στείλε και σε μένα. Στείλε σε παρακαλώ. Άτος. Τι βλέπουμε. Ένα story. Ανάτος. Καλησπέρα. Γεια σας. Να με τρομάζετε. Στείλε σε παρακαλώ. Ποιος είσαι? Ένα σου σημάδι μόνο. Ποιος είσαι? Ο Λουκάς. Γεια σου, Λουκά. Εσύ τι μας είπες, από πού παίρνεις? Από Άγιο Στέφανο. Πολύ Άγιο Στέφανο, η αγαπημένη μου πόλη. Είχα κάποτε μια σχέση στον Άγιο Στέφανο. Χωρίσαμε. Ήταν μεγάλη απόσταση. Ωχ, Παναγία μου. Τι κάνεις, Λουκά. Είχε 10 βαθμούς διαφορά και εγώ είμαι... Καλοκαιρινή τύπησα. Είμαι ατίθασο για να το ήμουν. Και εγώ εδώ με το κοντομάνικο κανονικά είμαι. Κανονικά. Δεν έχει σημασία. Έχω μάθει τον καιρό εδώ πέρα. Έχετε άλλο θεό εκεί πάνω, ρε, τη Λουκά. Λουκά, με ειδοποιούν από το κοντρόλ, πρέπει να φύγω. Πόσο ετών είσαι? Εγώ είμαι 29, στα 30. Πιο μικρός φαίνεσαι, Λουκά, Ευχαριστώ. Λοιπόν, Λουκά, ξέρεις μακαρόνια... από μαγειρική, περίμενε λίγο να μπούμε στο ψητό γιατί δεν μπορώ άλλο. Αρχίζω και σαλεύω.
Από μαγειρική όχι, αλλά άκουσα το σεφ το προηγούμενο τι είπε. Κλείνω. Είπε το αυγό στα μακαρόνια, σωστά. Πού το βάζω το αυγό. Ναι, ομό. Ομό. Και να ανακατευτούν. Μάλιστα. Λουκά, θα ήθελες να δηλώσεις κάτι άλλο. Μην πάθουμε καμιά σαλμονέλα, ρε Λουκά, σίγουρα. Δεν ξέρω να το βάλω. Μην το βάλεις σε παρακαλώ. Εγώ πάντως δεν το χρησιμοποιώ μην ποτέ το αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Σε κετεύω, μην το βάλω. Το είπα ομό, ε. Μήπως το βάζω και το βάλω μετά. Μην το βάλεις, σε παρακαλώ. Μην το βάλω καθόλου. Όχι. Εγώ, παιδιά, θα έλεγα να μην το βάλετε. Λοιπόν, δεν έχεις επιλογή. Αποφάσισα. Θα το βάλεις ναι ή όχι. Θα το βάλω. Ωχ, πάει την τρώει την μπουνιά. Λοιπόν, ο Ανέστης έχει κλάψει, λέει. Ανέστη, κάνε μας, στείλε μας μήνυμα να σε βάλω και σένα. Λοιπόν, Λουκά. Να μας πει κάτι, Λουκά. Λουκά, πες μας κάτι. Με τι ασχολείσαι. Εγώ είμαι κομμωτής. Πάρα πολύ χρήσιμος. Περίμενε, περισσότερο από ό,τι πίστευα. Περίμενε, βλέπεις μαλλί δράμα. Μπόμα, μένεις αλλιώς Στέφανο, είπαμε. Τι το βλέπεις, είπες ότι βλέπεις ότι το μαλλί μου είναι δράμα, αυτό είπες. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν αισθάνομαι καλά, με χάνετε. Κανόνισε, πεινάει, είπα ότι το μαλλί μου είναι δράμα. Λοιπόν. Βρε, λέει μια γυναίκα έχω παχύνει και της λες να έχεις παχύνει, της λες ποτέ δεν έχεις παχύνει. Λέει μια γυναίκα έχω χάλια μαλλιά, λες ναι. Λες, εγώ είπα βλέπεις, το μαλλί το βλέπω. Δεν είναι καλά το κορίτσι, την έχει πειράξει καλά. Καραντίνα, τι της λες. Καραντίνα. Γιατί εμένα τι με έχει πειράξει, καραντίνα. Λοιπόν, Λουκά, για αυτό που είπες πρέπει να φύγεις από... Είσαι ο πιο δύναμος κρίκος, φεύγεις από την παρέα του Big Brother. Ανέστη, μην κάνεις έτοιμα, στείλε μήνυμα για να σε βάλω εγώ, διότι δεν μπορείς. Λοιπόν, είπε... Λουκά, με απογοήτευσες, ίσω με τελευταία ευκαιρία μου. Πραγματικά στην αγωγή εγώ είπα, βλέπω το μαλλί. Και ο Παναγιώτης λέει, ο Αγγελάκης μας κουρεύει και σένα, ωραία. Τι με κουρεύει, δεν θέλω να κουρευτώ. Το αυγό λέει είναι θα ψηθεί στο, μετά στο φούρνο, όντως. Λοιπόν, φιλάκια. Κλείνουμε Λουκά, γεια σου Λουκά, φιλιά στον Άγιο Στέφανο. Γεια. Είναι κρύα εκεί. Πάρα πολύ κρύο, εκεί δεν πάμε. Δεν μπορώ, είμαι έξαλλη, το μαλλί είναι τόσο χάλια ρε παιδιά. Αχ, remove. Τι έκανα, που έφυγα κι εγώ. Λοιπόν, που είναι Ανέστης. Θέλω Ανέστη. Ανέστη, στείλε μήνυμα. Έφτιαξε παστίτσιο, λέει ο φίλος αυτός. Ο Ανέστης θέλω. Ανέστη, στείλε μήνυμα στο... Εδώ, στείλε μήνυμα... Στείλε μήνυμα στο 223. Περίμενε, Ανέστη. Στείλε μήνυμα εδώ πέρα στο live για να σε βάλω εγώ, γιατί έχει κολλήσει από τα πολλά request και δεν μπορώ. Θα βάλω αυγό, θα βάλω αυγό τώρα. Μη βάλει, σε κετέβω, μη βάλει. Θα βάλω αυγό, θα γίνεις άλλο. Αγάπη, είδε τι έκανα, φας με ένα κροσέ. Θα βάλω αυγό, να το. Αγάπη, δεν μπορώ να μείνω νηστική. Αγάπη, θα βάλω αυγό. Το βραστό έπιασες. Ο βραστό είναι. Όχι, εντάξει. Δεν αισθάνομαι καλά, παιδιά. Και ο Θεός βοηθός τώρα, τώρα. Σου έκανα, λέει. Ανέστη, μη μου κάνεις request. Στείλε μήνυμα. Πού τον βλέπεις. Βλέπεις Ανέστης να έχει στείλει μήνυμα. Ανέστης, λέει, σε έκανα, αλλά στέλνεις στο WhatsApp. Ανέστη, μη στέλνεις στο WhatsApp. Περίμενε. Στείλε εδώ πέρα, στο Instagram. Στο live. Αχ, το μαλλί μου λέει πολύ χαλιά το Survivor, έτσι. Παιδιά, πρέπει να κλείσω. Εντάξει, ρε αγάπη, τώρα ποιο χαίρεστηκε. Έχουμε τόσο ωραία προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, έφτιαξε παστίτσιο. Νάτος, νάτος, νάτος. Τα κατάφερα, I'm so proud of me. Θα βγω. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, μπορεί να... Μπάτι χαίρεται, παιδιά, είμαι έξαλλη, Ανέστη, είμαι έξαλλη. Γιατί μαγειρεύετε αφού δεν το έχετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτσε, συγγνώμη, φίλε Ανέστη, τι εννοείται το έχω. Σουτ. Μαγειρεύω 3 ώρες εδώ. Ανέστη, πριν το φαγητό θα συζητήσουμε αν το μαλλί μου είναι χάλια, διότι έτσι δεν μπορώ να φάω κιόλας. Κάτσε να βάλουμε κανένα φίλτρο εδώ πέρα, γιατί είμαστε... Ανέστη, το μαλλί μου είναι τόσο δράμα. Μια χαρά είναι το μαλλί. Ωραία, πάμε στο παστίτσιο τώρα. Τζον Μίλα. Από πού τηλεφωνεί ο Ανέστης? Από το Κολωνάκι, ρε φίλε. Από Κολωνάκι. Τι γίνεται εκεί? Η αγαπημένη μου πόλη. Τι καλές εποχές που βγαίναμε. Θα το δούμε το Κολωνάκι σε κανένα χρόνο. Ανέστη, μίλησε μου. Ίσως να σου πει σε καλό. Τι να σας πω, έχω μάθει να μαγειρεύω. Το λατρεύεις, το μπέμπι. Να σου πω, αυτό το σκυλί είναι αληθινό. Είναι ο μπέμπις μου. Εγώ είμαι σίγουρο ότι το σκυλάκι είναι ψεύτικο και μας δουλεύεις. Είναι με μπαταρίες, ρε. Βάζει μπαταρίες. Σε λατρεύει, μαμά. Αυτό το σκυλί είναι σίγουρα ψεύτικο. Άλλο debate. Να δώσω κροσέ στο Τζον.
Να σου πω, εσύ έχεις κάνει το σπίτι γυμναστήριο εκεί. Δεν στέλνεις κανένα τραπολίνο. Το σπίτι έχει τα πάντα. Έχει να σου πω κάτι. Τραπολίνο, ποδήλατο. Θα βγει στο μπαλκόνι και η ίδια στο τέλος. Δεν χωράμε εδώ. Να σου πω κάτι. Έκανα ένα IG. Έκανα ένα IGTV για τις κατηγορίες ανθρώπων στην καραντίνα. Είσαι gym freak. Είσαι αυτή που έχει φρικάρει με τη γυμναστική. Πλέον θέλει να. Εγώ πιστεύω ότι έχει μετακομίσει όλο τα έπιπλα σε ένα δωμάτιο και έχει βάλει αιμάντες TRX. Αυτό είπα. Είπα ότι πλέον αν έρθει κάποιο επισκέπτη, θα του πω: sorry, φίλε, δεν έχω κρεβάτι, δεν έχω καναπέ, δεν έχω αυτό. Έλα να πούμε κάτι στο διάδρομο. Στο τραμπολίνο, στο ποδήλατο, στο διάδρομο. Τζον, έλα λίγο να κάνω μια φιγούρα. Κάτσε, θα σας αφήνω να φάτε, γιατί πρέπει να πάω σούπερ μάρκετ. Έχω στείλει ήδη μήνυμα. Πάλι σούπερ μάρκετ. Έχεις κάνει κατάχρηση το 13.033. Κάτι λέει. Καλά, εγώ νομίζω ότι τα έχουμε το 13.033. Στέλνω μέχρι και καλημέρα. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Εγώ... Λες να μας στέλνουν μετά τώρα που ξέρουν που μένουμε. Εγώ τα έχουμε το 13.033. Να σου πω, έχει σχέση αυτή την εποχή. Εγώ. Ναι. Είπαμε με το 13.033. Α, λέει φαίνομαι σαν υπηρέτρια του Γιάννη. Να σου πω έξαλλη είμαι. Λοιπόν, εσύ Ανέστη. Εσύ έχεις σχέση αυτή την εποχή. Ανέστη, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι παρουσιάστρια της εκπομπής. Λοιπόν, Ανέστη, να σου πω κάτι. Με ποιον καραντινιάζεις? Μόνος μου. Μόνος μου το πέρασα και αυτό. Το Ανέστης είναι από το Αναστάσης. Όχι, αυτό Ανέστη είναι, πες Ανέστη. Άσχετα. Ανέστης είναι αυτός. Ανέστης, γιορτάζεις τώρα την Ανάσταση. Ναι, παιδιά. Χριστός Ανέστη. Θα δει το 13.033 να κάνουμε Ανάσταση μαζί. Θα του στείλω μήνυμα. Ωραία, ωραία, Ανέστη. Έλα λίγο να κάνω box. Κάθε ρε, Ανάπη, θα μου κόψω. Παιδάκια, θα σας αφήνω να πάω, σούπερ μάρκετ και να κάνουμε άλλο live, να μαγειρέψουμε κάτι πιο απλό. Κάτι πιο απλό, γιατί... Όχι, τέρμα η μαγειρική. Κάτσε να σου δείξω το γυμναστήριο σπίτι μου. Για να δω. Περίμενε, πρέπει να βγάλω κάτι. Δεν κάνω τίποτα. Λοιπόν, σας ξαναβούμε στο γυμναστήριο Κον Σπίραση. Έχουμε ένα πολύ ωραίο τραμπολίνο. Τι έχεις κάνει, παιδάκι μου. Στο οποίο έχουμε ένα ωραιότατο ποδήλατο με κάποιες ταχύτητες εδώ πέρα. Τελευταίο μοντέλο. Κλαίω. Εδώ, λέγεται Τάουνι. Έχουμε ένα μπαντ. Έχουμε σχοινάκια για όλα τα γούστα, και για γρήγορο και για αργό. Έχουμε γαντάκια, έχουμε βαράκια, όλα. Έχουμε στρωματάκι, έχουμε κάγκου τζαμπς, έχουμε χάρια του μπόξ. Στο τέλος. Καλά, πίστεψέ με, δεν θα την πάθω ποτέ αυτήν και να προσπάθεια τεράστια. Τ' αγαπώ. Δεν με πλησιάζει, δεν με πλησιάζει ποτέ. Δεν μαγειρεύει, ή τρώω το χρόνο στη κουζίνα και το ρεύμα μου. Πόσο μου έχει λείψει να βγαίνουμε κάθε Παρασκευή, δηλαδή δεν το πιστεύεις, μου έχει λείψει. Αχ, πλέον θα βγαίνω και Παρασκευή και Σαββατό και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Η ζωή είναι μία και ευτυχώς, και ευτυχώς τη ζήσαμε καλά. Λοιπόν, παιδάκια, πάω στο σούπερ μάρκετ, σας φιλώ. Γεια σου, γεια σου, Ανέστη. Λοιπόν, ποιον θα βγάλουμε τώρα? Κάτσε ρε αγάπη. Τηλεφώνησέ μας, ίσως να σου βγει σε καλό. Ουρουρου, ουρουρου. Για διάβασε, Μανίσιο, το ποδήλατο, τι είναι Μανίσιο? Γεια σου, κοκλά, κοκλά. Τι είναι Μανίσιο? Δεν ξέρω τι είναι το Μανίσιο, το κορμί σου, το φιδίσιο. Πόρε σπαστική που είναι, ποιο γράφει? Για... Κωνσταντίνα θα είναι καλή στο box. Πόρε σπαστική που είναι, αν τα κάνει καλά σφουγγάρισμα. Ούτε σφουγγάρισμα δεν κάνω. Είμαι πρόκοπη. Ας τα φίλε κριτικέ μου. Όχι, τι είναι. Α, να είμαστε. Σου μιλάω, μιλάς. Κωνσταντίνα, έχουμε εδώ μαλλί. Άντε ρε παιδιά, εντάξει, το είπαμε. Είναι όμορφη, έχει ωραίο μαλλί, κάτι άλλο. Δηλαδή, πάμε εντάξει, παρακάτω. Αρκετά. Το ξέρουμε και από κοντά δεν είναι τόσο όμορφη. Δεν είναι. Φύγε. Έχει φωτογένεια. Έχει φωτογένεια το κορίτσι αυτό. Μα λοιπόν, από κοντά είναι τέρα. Οι καρέκλες λέει ποια μάρκα είναι. Πού να θυμάμαι. Α, η του Σαλενιού. Μέσα σε όλο αυτό τον πανικό την καρέκλα είδα αυτό. Κούρι μου, μπέμπι μου. Έχεις πολύ πλάκα, δε. Έχω. Έχω πάρα πολύ πλάκα. Και βγαίνω πλάκα και σε συσκευασία μικρή. Βγαίνει και σε pocket size. Με ποιον θα μιλήσουμε τώρα?
Μανίσιο σημαίνει εργοστασιακό. Εσύ μάγκα Μανίσιο, θέλω να σε βγάλω να μιλήσουμε. Ποιος είναι ο Μανίσιο? Θέλω να μου πεις τις, τις λέξεις αυτές, να μου τις μάθεις. Το ξέρουμε, λέω ότι από κοντά είναι χάλια. Αφού τι έγραψε. Πλάκα κάνει ρε αγάπη, δηλαδή ο Ζαλοκώστας, εντάξει. Λέει να σου μάθω κλωτσίες και... Όχι, εσύ μάγκα που είπες για το Μανίσιο, θέλω να βγεις. Ποιος είναι ο Μανίσιο? Νάτος! Νάτος. Να πατήσω το μηδέν. Πάτω το μηδέν. Γεια σου, αδερφέ. Ποιος είναι? Τι ξέρω, κόλλησε. Μας ακούει. Αδερφέ. Ωχ, τι έγινε. Έλα. Το χάσαμε. Έλα, να το βγήκε. Πώς το Πού λένε? Είσαι, Μανίσιο. Έλα, Κωνσταντινά. Τι γίνεται. Μανίσιο, τι είναι. Ο Δημήτρης είμαι, από Θεσσαλονίκη. Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Ο Δημήτρης είμαι από Θεσσαλονίκη. Γεια σου ρε Δημήτρη. Τι λέξεις είναι αυτές? Μανίσιο είναι αυτό που βγαίνει από το εργοστάσιο και δεν το έχεις πειράξει καθόλου. Α, ξέρεις κι άλλες τέτοιες, να μας μάθεις. Μανίσιο. Ρωτάμε να σου πω, ξέρω εγώ τι θες να μάθεις. Τι να μάθω, εσύ να μου πεις. Πώς θα σε ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω, τι να μάθω. Αν είναι Μανίσιο, τι ρώτησες αν είναι Μανίσιο. Τι είπες Μανίσιο, το Μανίσιο. Ένα, όπως μου είπε τη λέξη και του απάντησα. Άμα έχεις και άλλες άγνωστες λέξεις, να σου πω. Όχι. Μάμα ήταν άγνωστες, δεν είναι γνωστές. Πώς θα τις ξέρω αφού είναι άγνωστες. Τι είπε Μανίσιο. Τι είπα, τι λέω. Τι είπες ρε αγάπη και σημαίνει. Μανίσιο είπαμε, είναι αυτό που βγαίνει από το εργοστάσιο και δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Το καταλάβανε ναι, αυτό, για ποιο, αντικείμενο, για ποιο αντικείμενο το είπε. Για οποιοδήποτε, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι, είτε ποδήλατο. Οκ, okay, τώρα το πριν. Είπες. Τώρα τι είδες και είπες Μανίσιο είναι. Ποδήλατο. Το ποδήλατο. Για το ποδήλατο. Για το ποδήλατο. Δεν το έχει πειράξει, είναι Μανίσιο. Δεν είναι Μανίσιο αγάπη, το έχω βγάλει βόλτα όλη τη βδομάδα. Όχι, δεν έχει σημασία, δεν άλλαξες κάτι. Δεν έχει άλλαξες κάτι. Τι να πειράξω, έχω βάλει καλά. Να... Όχι αυτός. Μπορεί να έβγαλες τη σέλα και να βάλεις μια άλλη. Μάστρα σε κινητά. Σε κινητά μόνο. Τι κινητά φτιάχνεις? Τα πάντα. Α, δηλαδή τώρα μπορεί να μας κλέβεις. Μπορεί. Τα δεδομένα. Τα δεδομένα. Το κλείνω. Λοιπόν. Είναι hacker. Είσαι hacker δηλαδή. Όχι, όχι, απλά φτιάχνω κινητά. Εντάξει, και προγράμματα. Αυτή είναι η βασική σου δουλειά. Ναι. Κλέβει. Από πού Θεσσαλονίκη? Σίγουρα κλέβει δεδομένα. Σίγουρα κλέβει δεδομένα. Από πού από Θεσσαλονίκη τηλεφωνείς? Αμπελόκηπους. Αμπελόκηπους. Ναι, ναι, ναι. Αγάπη, έχω περάσει πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, το ξέρετε ότι θα μείνω νηστική. Το έχετε καταλάβει, Φυσικά. Αχ, λοιπόν, φυλάκια. Έξαλλη είμαι. Γιατί τι έπαθες? Βρε αγάπη μου, αυτή τη στιγμή κλονίζεται το στομάχι μου. Δεν θα φάω. Η υπομονή μου. Να σου πω κάτι. Εγώ το αυγό. Πώς είναι ωραίο. Όπως είναι τα μακαρόνια, να το βάλεις από πάνω, μάτι. Όμως. Ναι. Να σου πω τώρα. Λες, όταν θα σπάσει και θα τρέξει το ζουμί πάνω. Όχι, σοβαρά σου μιλάω. Πάντα έτσι το κάνω. Όταν τρώω μακαρόνια. Μετά το φούρνο ή πριν? Ναι. Όπως έχεις τα μακαρόνια, θα κάνεις το αυγό μάτι, θα το βάλεις πάνω στα μακαρόνια και όπως θα σπάσει και θα τρίξεις το ζουμί πάνω στα μακαρόνια, γίνεται πεντανόστιμο. Οκ. Ωραία. Το κρατάμε κι αυτό. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Το κρατάμε το αυγό. Λοιπόν, φιλάκια, δεν είναι καλή σύνδεση, δεν μπορώ. Εντάξει, αγάπη. Πού είναι το Conflower, πού το βάλαμε? Φιλιά, Θεσσαλονίκη. Φιλάκια, bye. Φιλιά, bye. Φιλιά, φιλιά, στο τεχνικό κινητό. Μα ο τεχνικός κινητών δεν έχει τόσο καλό ίντερνετ. Πώς το φτιάχνει, ρε παιδί μου? Αγάπη, το Conflower είναι έξω. Πού είναι το Conflower? Ανάτο. Μπροστά, στα μάτια σου. Λοιπόν, παιδιά, τον αφήνω τον Τζον, δεν ξέρει να μαγειρεύει. Και δεν ξέρω, μάλλον δεν θα φάω. Το Μίσου είναι... Θα μιλήσω με το Μίσου. Ίσως αυτός να δώσει λίγο περισσότερο. Σε αυτό το live, ο Μίσου είναι περίπου 3 μηνών. Δοκίμασε φασολάδα με βραστό αυγό, λέει κάποιος. Ο Μίσου είναι... Ωραία, α, ο Άκης! Πω, πω, λατρεύω την εκπομπή του Άκη. Αχ, ας δούμε λίγο μακαρονάκι κοφτό, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ό,τι να είναι, λέει ο καθένας με το παστίτσιο.
Τι λένε για το παστίτσιο, πες. Τίποτα, δεν θα φάμε, παιδιά, το καταλάβατε. Νηστικοί θα μείνουμε και αυτό το φίλτρο είναι απέσιο τελικά. Ίσως καλύτερα αυτό. Βάλε κρέμα γάλακτος με αυγό, λέει. Δεν ξέρω, παιδιά, μας έχετε αποπροσανατολίσει. Χάρηκα παρόλα αυτά που τα είπαμε. Ο Μίσου είναι ώρα να κοιμηθεί. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Bye. Πολύ στεναχωρημένη.